Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, αλλά γενικότερα πιστεύετε ότι θα μπορεί να αποδώσει, ειδικά σε μια τοπική κοινωνία έτσι κλειστή όπως είμαστε εμείς, με κάποιο ταμπού, επιτρέψτε μου την έκφραση, έτσι που αντιμετωπίζουμε το βιβλίο, θα μπορούσε να αποδώσει, πιστεύετε, κάτι τέτοιο? Αρκεί να οργανωθεί σωστά. Υπάρχουν πολλές καλές ιδέες. Θα μπορούσε να συνδυαστεί με την προβολή ταινιών που έχουν βασιστεί σε βιβλία. Έχουμε κατά νου, έχουμε προχωρήσει λίγο στην μελέτη και στην οργάνωση. Είναι και τα πνευματικά δικαιώματα. Θέλει μια γενικότερη επεξεργασία, μια Σίγουρα, συζήτηση πώς μπορεί να οργανωθεί το θέμα και να προχωρήσει. σίγουρα θέλει επεξεργασία. Απλά εγώ, ο φόβος μου είναι για τους ανθρώπους, τους ενημερωμένους και που γνωρίζουν, εντάξει, αλλά για τους πιο απλούς, μήπως το βλέπουν λίγο σαν ένα είδος που δεν μπορούν να το προσεγγίσουν λίγο αυτοί οι χώροι, αλλά είναι σίγουρα όμως μια πολύ καλή λύση για να τους φέρουμε κοντά. Είναι ευκαιρία να Ευκαιρία μάθουν, να να μπουν μάθουν με ένα σωστό τρόπο και μεθοδευμένο, και αυτό που το μεθοδευμένο. έχετε μελετήσει κιόλας. Ακριβώς. Μάλιστα. Είπαμε πριν για το βιβλίο, το οποίο βάλετε, και εκτός αυτού πιστεύω ότι υπάρχουν και τεχνολογικές εξελίξεις που ίσως να το επηρεάζουν και αρνητικά κάποιες φορές. Υπάρχουν τεχνολογικές εξελίξεις γύρω από το χώρο του βιβλίου? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην εποχή μας, τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που ίσως να αποδειχτούν επαναστατικές. Αρχίζουν μέσα στο 2010 και λίγο πριν θα λέγαμε, να κυκλοφορούν κάποιες συσκευές, το iPad ή άλλες συσκευές ηλεκτρονικές, όπου τα βιβλία δεν θα είναι σε χάρτινη μορφή, θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα διαβάζονται από εκεί. Έχουν γίνει προσπάθειες και στο εξωτερικό, μάλιστα σε κάποια βιβλιοπωλεία όπως το Amazon, που είναι διεθνές, οι πωλήσεις είναι περισσότερες στα ηλεκτρονικά αυτά βιβλία και ο κόσμος διαβάζει περισσότερο από αυτά παρά από τα χάρτινα και από τη χάρτινη έκδοσή τους. Και υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, κάποιες ζυμώσεις, δεν ξέρουμε πού θα πάει το πράγμα. Νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή όπως με τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη, που ο Σοκράτης δεν έβλεπε με καλό μάτι τον γραπτό λόγο, τον προφορικό λόγο, και πίστευε ότι δεν θα εξαπλωθεί τόσο πολύ η χρήση του γραπτού. Εξαπλώθηκε. Ή στην άλλη επανάσταση με την τυπογραφία μου, το Γουτεμβέργιο. Ίσως να είμαστε σε μια τέτοια εποχή, σε ένα τέτοιο μεταβατικό στάδιο. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Σημαντικό, αλλά ο φόβος είναι μήπως πληγεί τελείως το χάρτινο βιβλίο. Είναι μια άλλη αξία σταθερή το να έχουμε στη χειροκίνητη μορφή το βιβλίο, πιστεύω. Μην το κατακαιρματίσουμε και το περιθωριοποιήσουμε Σίγουρα αυτό θα τελείως. προχωρήσει σε βιβλία περισσότερο επιστημονικά ή πιο πρακτικά. Στη λογοτεχνία δεν ξέρω αν ποτέ, δεν νομίζω ότι ποτέ θα εκλείψει η χάρτινη μορφή του βιβλίου, ιδίως από τη λογοτεχνία. Αλλά είμαστε ακριβώς σε αυτή την μεταβατική εποχή. Υπάρχει επίσης μεγάλη ανάπτυξη της λογοτεχνίας στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλά ηλεκτρονικά περιοδικά. Υπάρχουν πολλά blog που αναφέρονται στη λογοτεχνία. Υπάρχουν πολλές ομάδες αναγνωστών που έχουν οργανωθεί στο ίντερνετ, ανταλλάσσουν αυτό που λέγαμε για τις λέσχες ανάγνωσης, γίνεται διαδικτυακά. Συμβάλλει δηλαδή. Εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και κάποιες χρήσιμες ιστοσελίδες. Για παράδειγμα είναι το Σπουδαστήριο Νέο Ελληνισμού, snell.gr, ή το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου που αναφέραμε και πριν, και BGR, και γενικά ένας μεγάλος πλούτος πληροφοριών, αλλά και ποιημάτων, λογοτεχνημάτων, Διαδίδεται, αυτό είναι πολύ βρίσκεται στο σημαντικό διαδίκτυο. στο διαδίκτυο, γιατί μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να απομονώσουμε τη γνώση σε Ακριβώς. πολύ μικρό χρονικό διάστημα και δεν μπορούμε να μιλάμε και το θετικό της τεχνολογικής εξέλιξης. Για να το γυρίσουμε λίγο στο πιο παραδοσιακό του και λίγο στο πιο ρομαντικό του, μιας και είναι έτσι και μιλάμε για ποιήση που μας παραπέμπει στο ρομαντισμό, όχι απαραίτητα πάντα, αλλά πολλές φορές, θα θέλατε να μας διαβάσετε ένα ποίημα, ίσως και αγαπημένο σας. Εγώ θα σας διαβάσω, επειδή τυχαίνει να είναι ο Καβάφης ο αγαπημένος μου ποιητής, ένα γνωστότατο ποίημα του, την Ιθάκη, που είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας ποίησης, θα λέγαμε, και θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στους μαθητές μου, με την ευχή να βρουν και να φτάσουν τη δικιά τους Ιθάκη. Σα βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσης, τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας,
το θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι. Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δε θα βρεις, αν μένει σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα δε θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Να εύχεσαι, να είναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι, που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά θα μπαίνεις ελιμένας πρωτοειδωμένος. Να σταματήσεις σε πορεία φοινικικά και τα σκαλές πραμάτιες να αποκτήσεις, σε ντέφια και κοράλια και χρυμπάρια κέβενους και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής, όσο μπορείς πιο άφθονα ειδονικά μυρωδικά. Σε πόλεις αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το φτάσιμο εκεί είναι ο προορισμός σου. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει. Και γέρος πια να ράξεις στο νησί, πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο, μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θα βγαίνει στο δρόμο. Αλλά δεν έχει να σε δώσει πια. Κι αν πτωχική τη βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες, Σάκες, τι σημαίνουν. Πολύ τυχεροί οι μαθητές σας, κυρία Νικολογιάννη, και γιατί σας έχουν καθηγήτρια, αλλά και για το μήνυμα που πολύ όμορφα τους περνάτε. Θα είναι σημαντικό εφόδιο την πορεία της ζωής του. Κύριε Βλιώρα, εσείς θα μας διαβάσετε κάποιο ποίημα. Θα ήθελα να διαβάσω ένα ποίημα του καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, του Γιάννη Δάλα. Ευχάριστη συγκυρία. Έτυχε να τον έχω κι εγώ καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ναι, θα έχει πάει και στο Ιόνιο. Λοιπόν, γνώρισα κι άλλες νύχτες εδώ κάτω, γήινες. Τη νύχτα που έγινε ο σεισμός και φάνηκε ο πυρήνας της καρδιάς μας κόκκινος. Τη νύχτα του ληστή που έγινε κλέφτης στα βουνά και αυτοπυροβολήθηκε. Τη νύχτα του άγριου κυνηγιού μέσα στα διασταυρούμενα πυρά των πόλεων. Του βουτυχτή που δεν επέστρεψε. Του ουρανοβάτη που γκρεμοτσακίστηκε. Τη μια νύχτα ως την άλλη νύχτα. Ως την πρώτη και βαθύκολπη. Από που βγήκε σαν το βρέφος από τη μήτρα ο ποιητής. Και την περπάτησε από τη μια ως την άλλη άκρη. Φεγγαρόλουστος. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο αυτό προς το τέλος της συζήτησής μας, τη συνάντησής μας, της δεύτερης αυτής εκπομπής, που ταξιδέψαμε με τέρμα την ποίηση και νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι με ενδιαφέροντες σταθμούς. Η ποίηση, όπως κάθε πνευματικό έργο ενός ανθρώπου ή ενός λαού, μας δίνει την εικόνα του πνευματικού βίου του ανθρώπου ή του λαού. Τα χαρίσματα και τα ελαττώματά τους, τις αρετές, τα πάθη, τα μίση τους, τη μεγαλοσύνη και την ευτυχία τους, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους, τις προοπτικές τους για το μέλλον. Η ποίηση είναι η τέχνη της σύνδεσης της ευχαρίστησης με την αλήθεια, όπως είπε και ο Σάμιουελ Τζόνσον. Κύριε Βλιώρα, κύριε Νικολογιάννη, ευχαριστούμε για την παρουσία σας απόψε και εδώ και για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό σας βράδυ. Καληνύχτα σε όλους σας.